Φίλοι, φίλε, καλώς όρισε ξανά στο κανάλι μας. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου 2020 και είναι μια μέρα σημαντική για το κανάλι επειδή από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάμε το καλοκαίρι μας. Αυτό το βίντεο το φτιάχνω σήμερα 1η Ιουλίου 2020 και θα το αφήσω στο κανάλι στη σελίδα την αρχική για όσους επιστρέφουν στο κανάλι για να μπορούν να το δουν όποτε έχουν απορία σε σχέση με τη λειτουργία του καναλιού. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας και youtuber, αυτό το λέω για όσους με βλέπουν για πρώτη φορά. Στο κανάλι μου εδώ στο YouTube είμαστε μια μεγάλη αγαπητική παρέα που προσπαθούμε για την ψυχοεκπαίδευση μας και για την πνευματική μας εξέλιξη ως άνθρωποι. Τα βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου είναι κυρίως ψυχοεκπαιδευτικά vlogs, τα οποία ανεβαίνουν μια φορά τη μέρα, από σήμερα 1η Ιουλίου 2020 το καθιερωμένο καθημερινό vlog θα βγαίνει στις 8 το απόγευμα ή 8 το βράδυ, 8 μετά μεσημβρία, ενώ προηγουμένως α, είχαμε άλλη διαδικασία λόγω των συνθήκων που επικράτησα με την καραντίνα και λοιπά. Βγάζαμε δύο vlogs τη μέρα. Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2020, επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή που είναι ένα βίντεο καθιερωμένο τη μέρα το οποίο θα βγαίνει στις 8 το βράδυ και θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε ό,τι ώρα θέλετε φυσικά. Ε, από σήμερα ξεκινάω γράψιμο του επόμενου μου βιβλίου, του έκτου μου κατά σειρά βιβλίου. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να επανέλθουμε και στην κανονικότητα με τα vlogs που ανεβαίνουν στο κανάλι. Τα vlogs αναρτήσεις με βίντεο ή video blogs είναι βίντεο στα οποία είτε διαβάζω μια ιστορία που μου έχει στείλει κάποιο και τη σχολιάζω α, σε σχέση με τη ψυχολογική της πλευρά, είτε είναι θεωρητικά vlogs στα οποία μιλώ για διάφορα θεωρητικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη ψυχολογία, την κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Από, πρώτη, από, από την 8η Απριλίου 2020 έχω πάρει την απόφαση πλέον να μην παίρνω νέα email για vlogs, γιατί ήδη υπάρχουν πάρα πολλά παλιά email που περιμένουν να γίνουν vlogs και δεν μπορώ πλέον να απαντώ προσωπικά στα μηνύματα, τα χιλιάδες μηνύματα που έρχονται καθημερινά στα διάφορα social media. Είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο Twitter, είτε στο LinkedIn, είτε σε οποιοδήποτε άλλο social media έχω προφίλ, μέσω κοινωνικής δικτύωσης έχω προφίλ ούτε στα email μπορώ να απαντώ. Στο κανάλι μας όμως εδώ υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, πάνω από 1600 βίντεο, τα οποία τα έχω τακτοποιήσει σε playlists, λίστες με βίντεο, οι οποίες έχουν ενδεικτικούς τίτλους, δηλαδή για το διαζύγιο, για τη ζήλια, για τη φιλία, για τη γονική αποξένωση κλπ κλπ κλπ. Οπότε αν έχετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί, μπορείτε να πάτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εδώ σας δείχνω την αρχική ε, ε, εικόνα από το κινητό μου. Βλέπετε εδώ λέει αρχική σελίδα, που είναι η σελίδα που έχει το βίντεο το καλωσοριστικό και τις νέες μεταμορφώσεις, ε, μεταφορτώσεις κλπ. Μεταφορτώσεις, εμείς κάνουμε και τα βίντεο. Μετά είναι η, τα καρτέλα που είναι τα βίντεο με τη σειρά. Και μετά είναι η καρτέλα playlist, που σημαίνει λίστες με βίντεο. Υπάρχει ερωτική απογοήτευση, για παράδειγμα, live που έμειναν ως vlogs, για την καλύτερη λειτουργία του καναλιού μας που θα μπει και αυτό μέσα, ψυχολογία και γονιμότητα, για τους εθισμούς, για τη μοναξιά, σχέση με διαφορά δελικίας κλπ. κλπ. Η επόμενη καρτέλα είναι η καρτέλα κοινότητα, στην οποία αυτή η καρτέλα ποστάρω καθημερινά, βίντεο τα οποία Είτε βίντεο, είτε φωτογραφίε, είτε σκέψει, αναρτήσει. Όπω είναι, όπως είναι οι αναρτήσει που κάνουμε, που κάνουμε στο, στο Facebook, έτσι το κάνω και εδώ. Για παράδειγμα, εδώ στην ε, καρτέλα Κοινότητα, νομίζω δεν φαίνεται καλά, είναι η ψηφοφορία που ψήφισα 1900 από εσά για το ποια ώρα να βγαίνει το βραδινό βλογ Και το 51% είναι 8 το βράδυ, και γι' αυτό και θα το βγάζουμε 8 το βράδυ. Η επόμενη καρτέλα είναι η καρτέλα Σύνδρομη στην οποία μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να στηρίξει οικονομικά το κανάλι να συνδράμει, δηλαδή να αγοράσει μια μηνιαία συνδρομή, υπάρχουν δύο, συνδρομ, δύο πακέτα στήριξης του καναλιού. Το πρώτο είναι το «Στηρίζω το κανάλι 1», το οποίο δίνει ως προνόμια σε αυτούς που το παίρνουν ένα σήμα αφοσίωσης δίπλα στο όνομα τους, στα σχόλια και στη ζωντανή συζήτηση. Το σήμα αφοσίωσης τώρα είναι ε, ε, βιβλιαράκια. Όσου βλέπετε μέσα στο κανάλι που έχω ένα βιβλιαράκι δίπλα από το όνομά του, σημαίνει ότι είναι, στην, είναι στη συμμετοχή. Και ε, ε, το επόμενο προνόμιο που παίρνουν είναι audiobooks, βίντεο στα οποία διαβάζω τα πρώτα μου δύο βιβλία. Τώρα είμαστε προ το τέλο, μα έχει μείνει ακόμα ένα βίντεο για να τελειώσουμε το βιβλίο με ανατομία μια γυναίκα που το διαβάζω και όσου είναι στη συμμετοχή. Και μετά θα πάμε στο βιβλίο μου. Ε, και οι άντρε έχουν ψυχή. Στο επίπεδο στηρίζω το κανάλι 2, το οποίο στοιχίζει 9,99 το μήνα, ενώ το στηρίζω, στηρίζω, το, ε, στηρίζω το κανάλι 1, στοιχίζει 4,99 το μήνα, δηλαδή χοντρικά 5 ευρώ το πρώτο πακέτο και 10 ευρώ μηνιαίως το δεύτερο πακέτο. Οι συνδρομητές που είναι στο πακέ, στηρίζω το πακέτο 2, πέρα από το σήμα αφοσιώσεις δίπλα από το όνομα τους και την πρόσβαση στα βίντεο, που διαβάζω τα βιβλία μου τα δύο πρώτα, έχουν και την ευκαιρία κάποια έκτακτα βίντεο να τα ανεβάζω πιο νωρί για να τα βλέπουν αυτοί πρώτοι και μετά θα τα βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Η συμμετοχή δεν είναι ε, απαραίτητη, δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική λειτουργία και βασικό στόχο έχει τη, τη στήριξη του καναλιού. Γιατί. Ε, έχω αφήσει το γραφείο μου ασχολούμαι επαγγελματικά μόνο με το YouTube και τη συγγραφή οπότε ε, όποιος θέλει να στηρίξει αυτή μου την προσπάθεια και μπορεί, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν αλλά μην μπορούν, μπορεί να το βρει εδώ στη καρτέλα συνδρομή μετά είναι η καρτέλα ιστορίες σπάνια ανεβάζω ιστορίες δηλαδή πολύ μικρά βιντεάκια μετά είναι η καρτέλα κανάλια που έχω κάποια κανάλια που προτείνω να για εγγραφή, το κανάλι τη Δόκτωρου Αριστονίκη Θεοδοσίου, του Δημήτρη Τζι, του Τόλι, του Στεφανακούδη, τη Μαριάννα τη Μητά, του Ντία Ρέσιμπη, του Ζωγράφου, τη Μαρία Λιάκου Ιστορίε Βιβλίων κλπ. Και μετά είναι οι πληροφορίε του καναλιού. Ε, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όσου σα αρέσουν τα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Subscribe, όχι join η συμμετοχή που πληρώνει. Το εγγραφή subscribe που είναι δωρεάν. Ε, για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, εδώ στην αρχική σελίδα του καναλιού, σας δείχνω από το κινητό μου, αλλά παρόμοια είναι και στο... Παρόμοια είναι και στο, και στο υπολογιστή. Εδώ πρέπει να έχει, ε, να γράφει εδώ στη μέση εγγραφή. Και δίπλα από την εγγραφή πατάει και το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Εάν κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήσετε και το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, σημαίνει ότι κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, κάθε φορά που αναρτώ κάτι στην κοινότητα και κάθε φορά που κάνω live θα σας έρχεται η ειδοποίηση και δεν θα τα χάνετε. Ε, τώρα όσον αφορά στα lives, ε, δεν έχω προγραμματισμό πότε κάνω τα lives. Συνήθως κάνω ένα με δύο lives τη βδομάδα, κυρίως Σαββατοκύριακα βράδυ ή καμιά Κυριακή πρωί, αλλά είναι απρογραμμάτιστα, χαλαρά. Ε, όσοι είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι και έχετε πατήσει και το καμπανάκι σας έρχεται η ειδοποίηση ότι τώρα το στο κανάλι ανεβαίνει live και επίσης όσοι το χάσετε μην στενοχωρήσετε γιατί στην πορεία τα lives μένουν ως vlogs στο κανάλι. Οπότε μπορεί κάποιος που δεν έχει προλάβει το live να το δει ζωντανά να το δει μετά. Τι άλλο ήθελα να πω, ήθελα να πω ότι εδώ στο κανάλι έχουμε μια αυστηρή πολιτική μετριασμού σχολείων δηλαδή σχόλια τα οποία εμπεριέχουν τοξικότητα, εμπεριέχουν ρητορική μίσους, έλλειψη σεβασμού προς αξίες, ιδέες, ιδανικά, δηλαδή ομοφοβικός λόγος ή λόγος ο οποίος είναι προσβλητικός για τους ανθρώπους ή κάποια ομάδα ανθρώπου γενικότερα ή προσβλητικός προς κάποιο χρήστη ή αυτό που έχει στείλει την επιστολή ή προς την κάτοχο του καναλιού, αυτά τα σχόλια θα, θα, θα έχουν ως αποτέλεσμα ο χρήστη που τα έχει γράψει να μπει σε απόκρυψη. Γιατί αν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το κανάλι μας Μία λέξη και αυτή στα αγγλικα anti αντι-toxic θα το λέγαμε. Είναι αντιτοξικό κανάλι. Είμαστε κανάλι εναντίον τη τοξικότητα. Τη τοξικότητα για την οποία υπάρχει playlist, τοξικοί άνθρωποι στο κανάλι, μπείτε να δείτε όσοι δεν γνωρίζετε την τοξικότητα. Λοιπόν, εδώ είμαστε το anti toxic, anti -toxic κανάλι, και όποιο έχει διάθεση να κάνει τοξικά σχόλια, απλώ θα μπει σε απόκρυψη. Που σημαίνει ότι όταν μπει κάποιο χρήστη σε απόκρυψη. Μπορεί να εξακολουθεί να βλέπει τα βίντεο εάν θέλει. Μπορεί να πατάει και dislike πατάτε πατάνε κάποιοι. Θα δείτε σε κάθε βίντεο υπάρχουν λίγα dislikes. Αυτά είναι από αυτού που είναι σε απόκριση, υποθέτω. Δεν θα μπορεί όμω να, θα μπορεί να διαβάζει τα σχόλια των άλλων. Δεν θα μπορεί όμω να γράφει σχόλια. Όποτε γράφει σχόλια θα τα βλέπει μόνο ο ίδιο. Δεν θα τα βλέπουν οι υπόλοιποι. Ε, αυτός, αυτοί είναι οι κανόνε λειτουργία του καναλιού. Το κανάλι μου εδώ στο YouTube είναι δικό μου, με την έννοια ότι εγώ το έχω δημιουργήσει. Το έχω δημιουργήσει το Μάρτιο του 2011, δηλαδή πριν 9 χρόνια. Είναι δική μου πνευματική περιουσία το κανάλι, την οποία φιλοξενεί ο το του YouTube. Το κανάλι, εφόσον ανήκει σε μένα, ανά πάσα στιγμή έχω τη δυνατότητα να το τερματίσω, δηλαδή να σβήσω το κανάλι και να πάψει να υπάρχει το κανάλι ω οντότητα μέσα στο διαδίκτυο. Δεν έχω σκοπό να το κάνω αυτό το πράγμα. Απλώ θέλω να εξηγήσω για ποιο λόγο έχω αυστηρή Πολιτική μετριασμού των σχολείων και μηδενική ανοχή προ την όποια τοξικότητα. Γιατί εδώ για μένα και για πάρα πολλού από εσά είναι ένα ασφαλής χώρο, no judgment, χωρί κρίση, στην οποία μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Και οποιαδήποτε έκφραση τοξικότητα, αρνητικότητα, παθητική επιθετικότητα, μειωτικών σχολείων, ηρωνικών σχολείων κλπ. μα παραβιάζουν τον ασφαλή συναισθηματικά χώρο στον οποίο έχουμε στο κανάλι. Και δικαιούμαστε να βάζουμε σε απόκρυψη ανθρώπους οι οποίοι δεν μας σέβονται. Να βάζουμε σε σίγαση δηλαδή τις τοξικές φωνές. Επειδή δέχομαι ως δημιουργός του YouTube κάποιες φορές κριτική, δρυμία κριτική από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς έχουν φάει απόκρυψη από το κανάλι, και λένε ότι είμαι δικτάτορα και ότι είναι δημόσιο χώρο στο YouTube και ότι δεν δικαιούμαι να βάζω άνθρωπου σε απόκριση. Όχι, θέλω να του ενημερώσω ότι δεν είναι δημόσιο χώρο το κανάλι μου στο YouTube. Είναι ιδιωτικό χώρο που φιλοξενεί η πλατφόρμα του YouTube και η μεγαλύτερη πλατφόρμα του διαδικτύου. Ανήκει σε μένα αυτό ο χώρο. Εγώ έχω κάνει όλη τη δουλειά για να μαζευτεί όλο ο κόσμο εδώ και εγώ δικαιούμαι και αυτό μου το δικαίωμα θα το τηρώ ευλαβικά να προστατεύω το δικό μου ιδιωτικό διαδικτυακό χώρο και τους ανθρώπους που σέβονται αυτό το διαδικτυακό χώρο και τον εκτιμούν και τον αγαπούν από οποιαδήποτε άκυρη, άκερη, αλόγιστη, αχρίαστη τοξικότητα. Δεν είμαστε εδώ για να γινόμαστε σκούπιδο τενεκέδε οποιοδήποτε θέλει να μπει και να βρήσει ή θέλει να μπει και να τρολάρει α πάνε σε άλλα κανάλια που του ανέχονται. Εμεί εδώ πέρα δεν του ανεχόμαστε. Έχω σκεφτεί και να κλείσω τα σχόλια, αλλά το θεωρώ άδικο να κλείσω τα σχόλια, γιατί αρκετοί από εσά μέσα από τα σχόλια συνδέστε ψυχικά με άλλου ανθρώπου μέσα από το κανάλι και γίνεται μια πολύ ωραία ψυχοφέλιμη συζήτηση. Δεν θα σβήσουμε τα σχόλια, δεν θα σβήσουμε το κανάλι. Βάζουμε σε απόκρυψη του ανθρώπου οι οποίοι δεν σέβονται το κανάλι και εμά. Και δικαιούμαστε αυτό το πράγμα να το κάνουμε, και στην προσωπική μας ζωή και μάλιστα οφείλουμε να το κάνουμε και στην προσωπική μας ζωή. Να καθαρίζουμε το χώρο, να καθαρίζουμε τους χώρους μας από τοξικές επιδράσεις. Είναι πολύ σύντομη ζωή και έχει πολύ χαρά να μας δώσει για να την ξοδεύουμε άδικα, να στενοχωριόμαστε και να καταπίνουμε μέσα μας τη στενοχώρια, γιατί οποιοδήποτε χύψει άνθρωπος δεν θέλει να αντιμετωπίσει τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες και τους κάνει εντός αγωγικών με το πάνω μας. Αυτά. Άρα ένα βλόκ τη μέρα, 8 το βράδυ, πατήστε εγγραφή και το καμπανάκι του ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα vlogs, για τα έκτακτα vlogs, για τις αναρτήσεις στην κοινότητα. Εάν σας αρέσει το βίντεο πατήστε like, αυτό δεν το λέω συχνά και πρέπει να το λέω να πατάμε like αν μας αρέσει ένα βίντεο. Επίσης αν μας αρέσει και το θεωρούμε χρήσιμο και ψυχοφέλιμο να το μοιραστούμε και με άλλους φίλους μας στα social media μας, εάν θέλουμε φυσικά, δεν είναι υποχρεωτικά όλα αυτά, σας παροτρύνω να το κάνετε, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε. Όσοι από εμά δημιουργούμε αυτό το καλοκαίρι, όπως εγώ που θα γράψω το βιβλίο, καλή φώτιση να έχουμε και καλή δημιουργικότητα. Και να είστε καλά και υγιείς και να προσέχουμε, να προσέχετε, να προσέχουμε. Δεν θα σας πω να προσέχετε από τον κορονοϊό, θα σας πω να προσέχετε από την τοξικότητα, γιατί εδώ είμαστε ένα toxic κανάλι, ένα αντιτοξικό κανάλι και είμαστε εναντίον κάθε μορφής τοξικότητας. Σας αγαπώ. Γεια. Yeah.